Έχουμε ενώπιον μας ίσως τον πιο κρίσιμο προϋπολογισμό των τελευταίων ετών, ο οποίος μπορεί να είναι λογιστικά τακτοποιημένος, αλλά τελεί υπό την απειλή των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού. Τολμώ να πω ότι δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία του Υπουργείου Οικονομικών, καθότι η προσέγγιση, η φιλοσοφία και οι πρόνοιες του προϋπολογισμού είναι παραμένουν οι ίδιες όπως τους προηγούμενους προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι τελούμε υπό μία διαφορετική συνθήκη αυτήν τη χρονιά. Από αυτόν τον προϋπολογισμό, δυστυχώς, λείπουν τολμηρές πρόνοιες, οι οποίες θα μπορέσουν να αποτελούσαν περιστολή και μείωση των λειτουργικού κόστους του κράτους. Επίσης, λείπουν πρόνοιες, οι οποίες πέρα από αυτά τα μέτρα τα οποία γνωρίζουμε, θα μπορούσαν να ήταν ικανές να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, αλλά και τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Η αλληλεγγύη θα ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμα του Υπουργού Οικονομικών και θα προσεγγίσει με θετική διάθεση τη συζήτηση και κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών θα καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις και τροπολογίες σε μια προσπάθεια να κάνουμε αυτόν τον προϋπολογισμό πιο φιλικό για τους εργαζόμενους, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.